Στο λυκείο τους θα πρέπει να απευθυνθούν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς έως την 3η 7 Ιουλίου έχουν προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών τους δελτίων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο λυκείο τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας και με αυτόν τον κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα τους διαθέσουν για να μελετούν το μηχανογραφικό δελτίο και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις. Άρχισε η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων από χθες 15 του μήνα και θα λήξει 7 εβδόμου τον άλλο μήνα. Όσοι υποψήφοι ενδιαφέρονται παίρνουν το κωδικό από το αντίστοιχο σχολείο που έχουν αποφοιτήσει, κωδικό πρόσβασης, και συντάσσουν το μηχανογραφικό δελτίο μόνοι τους ηλεκτρονικά. Εάν βέβαια έχουν κάποιες απορίες, απευθύνονται στο ίδιο το σχολείο που έχουν αποφοιτήσει, οπότε εκεί η ίδια διεύθυνση βοηθάει στη σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου. Από την ανακοίνωση των βαθμών των γενικών λυκείων ή των επαγγελματικών λυκείων αντίστοιχα, ως και την 3η 7 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό επιλέγοντας οριστικοποίηση. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρείται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Για τις βαθμολογίες και τα λοιπά δεν έχουμε ακόμα γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Ωστόσο όμως πιστεύω ότι τα βαθμολογικά κέντρα είναι έτοιμα και θα αποσταλούν σε εμάς τις διευθύνσεις όπου θα προβούμε στις αντίστοιχες ανακοινώσεις για να ενημερωθούν και οι ίδιοι υποψήφοι τι ακριβώς έχουν γράψει σε κάθε μάθημα που έχουν διαγωνιστεί.